Νέος συνασπισμός εξουσίας. Εσείς, ο Κουβέλης και το Κουκουέ. Εμείς μιλήσαμε για τη δυνατότητα να υπάρξει ένας μεγάλος συνασπισμός που θα ξεκινάει από τα αριστερά του Πασόκ, από αυτούς δηλαδή που φεύγουν, δυσαρεστημένοι, έως τα αριστερά της αριστεράς. Ναι. Δηλαδή ένα μεγάλο ευρύ φάσμα αντιμνημονιακών αλλά και αντινεοφιλελεύθερων προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων που θα συμφωνήσουν στα μίνιμουμ, στα ελάχιστα. Ναι. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα. Πώς θα σταματήσει να μειώνεται άλλο οι μισθοί, οι συντάξεις, να φεύγουν οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό. Τώρα είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Αν μιλάμε σε πραγματικές συνθήκες, μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, για το ΚΚΕ. Ναι. Έτσι δεν είναι, και για τη Δημάρ. Ο συνασπισμός εξουσίας έχει μια ευρύτερη προοπτική. Να φύγουν κάποιοι από το Πασόκ αύριο. Για να καταλάβεις τι εννοώ. Η εξουσία δεν κερδίζεται μόνο μέσα από μια εκλογική αναμέτρηση. Ναι. Είναι μια διαρκής πάλι. Ακόμα και αν την επομένη των εκλογών έχουμε κυβέρνηση αριστεράς, ναι, όπως εμείς την οραματιζόμαστε. Διότι την εξουσία δεν ασκεί μονάχα ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι τράπεζες, τα κανάλια, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, το μεγάλο κεφάλαιο. Όταν πήρε την εξουσία, για παράδειγμα, στη Χιλίο Αλιέντε, έκανε στάση απεργία επενδύσεων οι μεγαλοκεφαλαιούχοι, οι πολυεθνικές, και τον φάγανε λάχνη. Πώς θα γίνει αυτό? Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν θέλει να συνεχιστεί το μνημόνιο για αυτή η πολιτική. Ναι. Και έχουμε τα δύο κόμματα τώρα, που είναι στενά συνδεδεμένα με συμφέροντα ντόπια και ξένα και αποτελούν το 1/3 στις δημοσκοπήσεις του ελληνικού λαού και τα 2/3 που με πολλές και διαφορετικές εκδοχές λένε όχι σε αυτή την πολιτική. Ναι. Θα αποτυπωθεί και στην κάλπη, λοιπόν. Βέβαια, είναι λίγο μπερδεμένο το τι θέλει ακριβώς ο κόσμος. Δηλαδή, παραδείγματι, αυτοί που δεν θέλουν μνημόνιο, κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν και Ευρώπη. Δεν είναι μειοψηφία όμως. Ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι ένα συμπαγές. Τι λέει η πλειοψηφία? Λέει, εμείς δεν θέλουμε να βγούμε από την Ευρώπη και από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά δεν θέλουμε και να γίνουμε εξαθλειωμένοι. Ναι. Θέλουμε να είμαστε ισότιμοι εκεί μέσα, ναι, να μας συμπεριφέροντος ίσως προς ίσο και να μην μας θεωρούν δεύτερης διαλογής. Και ωραία, θέλουμε να προχωρήσουμε με αξιοπρέπεια, να μην γίνουμε απικία. Ωραία, ακούγεται και θέλω να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Αλλά να σταματήσουμε σε αυτό που είπατε. Mm-hmm. Μιλάτε για μια κυβέρνηση της αριστεράς. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία θα έχει πυρήνα. Την αριστερά. Στον πυρήνα της θα είναι η αριστερά. Μπορεί να είναι και δυνάμεις, επαναλαμβάνω, που θα προέρχονται από το χώρο του Πασόκ. Κάντε το όμως λίγο πιο ξεκάθαρο. Ποια είναι η κυβέρνηση αριστεράς όταν έχουμε αυτά τα δεδομένα κόμματα? Δηλαδή εσείς, η Δημά... Πιστεύω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Δημοκρατική Αριστερά και όσοι άλλοι θέλουν να στηρίξουν μια προσπάθεια η οποία θα έχει συγκεκριμένο στόχο, μήνυμο πολιτικό στόχο, την καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης, ναι, την ανατροπή των ρυθμίσεων αυτών των εγκληματικών του μνημονίου. Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αυτού του σχήματος? Εμείς δεν βάζουμε προϋπόθεση γι' αυτό. Δεν βάζουμε τέτοια προϋπόθεση. Να κάνουμε σε ένα τραπέζι. Θα είναι προφανώς ένα στέλεχος της αριστεράς. Κοιτάξτε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει τόσο το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Ούτε η μεγάλη μας κοντούρα, ναι, είναι να κερδίσουμε θέσεις. Εμείς δεν θέλουμε να σώσουμε την καριέρα μας. Θέλουμε να σώσουμε το λαό από τη δυστυχία. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Ναι, αλλά πρέπει να είναι φανές αυτή τη στιγμή στον λαό ότι έχετε στο μυαλό σας ένα κυβερνητικό σχήμα, έναν άνθρωπο. Εάν το πρόβλημα κάποιους υπουργούς, κάποια κόμματα. Το κόμμα είναι ποιος θα γίνει πρωθυπουργός, σας γίνει η Αλέκα, η Παπαρέγια, δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. Αλλά πιστεύουμε ότι μπορούν να βρεθούν σοβαρές προσωπικότητες που θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο. Εδώ κατάφερε να συγκυβερνήσει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Και βρήκα στον παραπέντε, το φέρνανε από το εξωτερικό τον κ. Παπαδήμο μετά από 32 διαφορετικές επιλογές που είχαν. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εγώ καταλαβαίνω, μου λέτε ότι θα μπορούσα και εγώ να είμαι πρωθυπουργός. Εσείς ο Τσίπρας. Θα μπορούσε να είναι, ναι. Γιατί όχι? Γιατί να μην μπορούσε. Ο Κουβέλης, ας πούμε. Με συγχωρείτε, εγώ ποτέ δεν έχω μιλήσει γι' αυτό. Ούτε είπα ότι διεκδικώ να είμαι πρωθυπουργός. Αλλά όταν βλέπω σε δημοσκοπήσεις ερώτηση αυθόρμητη απάντηση να βάζουν τον Τσίπρα στο ίδιο μέγεθος με αυτούς που κοιμούνται και ξυπνάνε με το όνειρο να γίνουν πρωθυπουργοί, το Βενιζέλο και το Σαμαρά, και το βλέπω αυθόρμητα να βγαίνει αυτό από τον κόσμο, γιατί να σας απαντήσω πως όχι? Αλλά σας λέω και πάλι, δεν είναι αυτό που μας απασχολεί. Εάν βρεθεί κάποιος που μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικός από τον Τσίπρα, να είναι αυτό. Σημασία έχει ποια πολιτική θα ακολουθεί. Σε ποιο μάθημα ήσασταν καλός στο σχολείο, μαθηματικά ή έκθεση? Στην έκθεση ήμουν πολύ καλός.
Στα μαθηματικά καλός, αλλά λιγότερο καλός. Για την έκθεση έχουμε αποδείξεις. Ναι. Έχω κάποιες αμφιβολίες για τα μαθηματικά σας. Δηλαδή, με τον εκλογικό νόμο αυτόν που έχουμε, δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση με το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμμα. Στην καλή περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ και τη ΔΗΜΑΡ παίρνουν ένα 40%. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν κάνουν κυβέρνηση. Δηλαδή εννοώ ότι οι 50 έδρες που παίρνει δώρο το πρώτο κόμμα δυσκολεύουν οποιασδήποτε επιλογές του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου κόμματος. Αυτό είναι αλήθεια. Μόνο που στην πολιτική πολλές φορές ένα και ένα δεν κάνει δύο, κάνει πολύ περισσότερο ή πολύ λιγότερο. Φανταστείτε εσείς το βράδυ των εκλογών δύο κόμματα του μνημονίου να έχουν το 1 τρίτο των ψήφων και το 70% να είναι κόμματα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις λένε όχι στο μνημόνιο. Και σας λέω εγώ ότι το πρώτο κόμμα παίρνει τις 50 έδρες και φτιάχνουν κυβέρνηση με 151. Μπορούν να κυβερνήσουν. Μπορούν να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική. Μα πρακτικά δεν μπορούν να κυβερνήσουν και άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Προσέξτε, εδώ έχουμε έναν εκλογικό νόμο, ο οποίος είναι καλπονοθευτικός. Πάντως με αυτόν θα γίνει. Με αυτόν τον εκλογικό νόμο θα γίνει. Σύμφωνοι. Και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία. Γι' αυτό και εμείς επιμέναμε και στην ανάγκη να συγκροτήσουμε συμμαχία οι δυνάμεις της αριστεράς να πάρουμε εμείς το πρώτο τον πόνους των 50 ευρώ. Αν και να σας πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι θα φανεί πολύ υπερφύαλο αν σας το πω. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πολλές φορές δεν θεωρείται υπερφύαλο στην αριθμητική του συστήματος το να διεκδικεί σήμερα ο Βενιζέλος που σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι σχεδόν τσίμα-τσίμα με το ΣΥΡΙΖΑ. Την πρωτιά, αλλά θα ήταν πολύ υπερφύαλο να το διεκδικήσει η αριστερά αυτό. Γιατί λοιπόν ο λαός θα θέλει να ψηφίσει. Γιατί να σας φανεί έκπληξη. Γιατί να μην είστε εσείς πρώτο κόμμα. Γιατί να μην είναι μια δύναμη. Και εμείς. Γιατί εμείς έχουμε πάρει κεφάλαια από τις άλλες αντιμεμονικές δυνάμεις. Άρα για πρώτη φορά εμείς δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε ένα επιχείρημα από το οποίο σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε δεινοπαθήσει. Ποιο επιχείρημα? Τη χρήση εμείς ψήφου. Εάν λοιπόν αυτός ο κόσμος που ταλαντεύεται σήμερα συνειδητοποιήσει ότι η ψήφος τιμωρίας είναι σε αυτή τη δύναμη που είναι πιο εύκολο εξαιτίας των συσχετισμών να καλύψει τη διαφορά και να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, τότε θα πρέπει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί σε όλα ή δεν συμφωνεί σε όλα μαζί μας. Πάντως, επειδή είστε άνθρωπος συλλογικής, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι πρώτο κόμμα. Έτσι. Ας αφήσουμε το λαό να μιλήσει, αλλά ας πούμε ότι δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε αμέσως το πρόβλημα των μαθηματικών. Δηλαδή, εάν δεν είσαστε πρώτο κόμμα, τα τρία κόμματα της αριστεράς δεν κάνουν κυβέρνηση. Προσδοκάτε ένα τμήμα του ΠΑΣΟΚ για να κάνετε κυβέρνηση. Προσδοκάτε τους ψήφους των αντιμνημονιακών δεξιών δυνάμεων. Εάν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, πράγμα το οποίο θα έδινε λύση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας, στο χάος και στην ακυβερνησία, τότε ενδεχομένως να ψάξουμε να βρούμε τον τρόπο να σχηματίσουμε κυβέρνηση και με τη στήριξη άλλων δυνάμεων. Εννοώ, κύριε Θεοδωράκη, το πολύ απλό πράγμα. Αν εμείς έχουμε 16-17%, αλλά ο Σαμαράς έχει 19% και είναι πρώτο κόμμα, και με το ΚΚΕ και τη ΔΗΜΑΡ δεν έχουμε 151, αλλά έχουμε 140 θρηστικά, διότι αυτό ρωτάτε, τότε εμείς θα πάρουμε την εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν θα την κρύψουμε στο σιρτάρι, ούτε θα κρυφτούμε. Και θα καλέσετε άλλους 10 βουλευτές να βγουν μαζί σας. Θα εξαγγείλουμε το πρόγραμμά μας, τους άμεσους στόχους πάλι που έχουμε για το επόμενο τρίμηνο, θα τους εξαγγείλουμε. Θα καλέσουμε και το λαό μαζικά τη μέρα που θα πάμε στη Βουλή να διεκδικήσουμε ψήφο εμπιστοσύνης, να δώσει και αυτό την εμπιστοσύνη του, να βγουν 200.000 στο Σύνταγμα, 200.000 σε όλη την υπόλοιπη χώρα, 500.000 συνολικά στο δρόμο και να δούμε τότε αν θα καταφέρουμε μέσα στη Βουλή ή δεν θα καταφέρουμε να πάρουμε εμπιστοσύνη. Σαφές. Ένα είναι το κόμμα, το αντιμνημονιακό. Δηλαδή, είπατε πριν ότι θα καλέσουμε και άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις, κάποιες εκ των οποίων είναι δεξιές. Ίσως και ακροδεξιές. Δηλαδή, αυτό που προέχει είναι η τοποθέτηση απέναντι στο μνημόνιο. Ξεχνάμε εντελώς τον χωρισμό της κοινωνίας σε αριστερά και δεξιά. Ο Καμένος, ας πούμε, και ο Καρατζαφέρης, τι είναι, κεντρώες δυνάμεις? Αναμφίβολα όχι. Είναι κεντρώες δυνάμεις. Καταρχάς, ο Καρατζαφέρης δεν ξέρω αν είναι αντιμνημονιακός, κολοτούμπας είναι. Αυτή τη στιγμή. Στήριζε το μνημόνιο. Αυτή την εποχή είναι αντιμνημονιακός. Κοιτάξτε, να σας πω. Ο Καμένος. Υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Όμως η κυρίαρχη διαχωριστική γραμμή σήμερα είναι το μέλλον του τόπου. Και πρέπει να σας πω
ότι και με ρωτάτε για τον Καμένο. Με τον Καμένο έχουμε σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Γι' αυτό και δεν είμαστε μαζί. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο εθνών. Έχουμε ένα πόλεμο ταξικό. Δεν πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε κατοχή από ξένους, αλλά βρισκόμαστε σε μια ιδιότυπη οικονομική κατοχή από ξένους και Έλληνες. Είναι η εγχώρια διαπλοκή, τα μεγάλα συμφέροντα στην Ελλάδα που επωφελούνται από το μνημόνιο. Δεν μπορεί λοιπόν να λέει ότι σε αυτή τη γη και σε αυτή την κοινωνία όλοι θα κερδίζουν. Όταν κάποιος κερδίζει, κάποιος κάνει. Δεν μπορεί να λες ότι θα βγεις από την κρίση και όλοι θα είναι ικανοποιημένοι. Θα μειώσεις και τη φορολογία των χαμηλών εισοδημάτων και τα χαράτσια, αλλά θα μειώσεις και τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου. Κάτσε. Και ποιος θα πληρώσει. Άρα λοιπόν έχουμε διαφορές. Παρ' όλα αυτά όμως σας λέω ότι αν εμείς πάρουμε κεφάλι ως αριστερά, ως ΣΥΡΙΖΑ και μας δώσει την ανοχή του Καμένος με 5 βουλευτές, εμείς δεν θα του πούμε, ξέρεις, μη μας τη δίνεις. Άρα δεν σας ενοχλεί που οι μισοί σχεδόν ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, αν πιστέψω ότι οι VPRC βλέπουν θετικά τον Καμένο? Όχι, δεν με ενοχλεί με ποια έννοια. Με την έννοια ότι ο Καμένος έχει κάνει κάποιες παρουσίες στη Βουλή οι οποίες ήταν ενδιαφέρουσες. Και μπορεί να του πιστώνουν και το γεγονός ότι, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να μείνει στο Μαντρί που λένε, όταν το Μαντρί διεκδικεί να γίνει η εξουσία και δεν το έκανε. Αυτό το πιστώνεται, είναι γεγονός. Να πάμε στις προτάσεις σας. Να πάμε. Η πρώτη πρόταση είναι αποδέσμευση από τη Δανειακή Σύμβαση. Το λέω. Καταγγελία τη Δανειακή Σύμβαση. Ναι, άμεσα. Όχι με καθυστέρηση όπως λέει ο Κουβέλης. Ο Φώτης ο Κουβέλης λέει σταδιακή αποδέσμευση. Δεν λέει αποδέσμευση. Ναι, λέει σταδιακή αποδέσμευση. Λέει, καλά, μπορεί να το ρωτήσετε, αλλά νομίζω ότι λέει ότι είναι διεθνή σύμβαση και άρα δεν αλλάζει. Ναι. Περίπου αυτό λέει. Και άρα να βρούμε τα ισοδύναμα. Σταδιακά να αποδεσμευτούμε. Να βρούμε τα ισοδύναμα. Και εγώ αναρωτιέμαι αν έχει νόημα σήμερα να ψάχνουμε να βρούμε ισοδύναμους πόνους σε μια κοινωνία που έχει πονέσει τόσο πολύ. Να μην κόψουμε το μικρό δάκτυλο, να κόψουμε τον αντίχειρα. Το μνημόνιο δεν επαναδιαπραγματεύεται, γιατί είναι κόλαση. Και η κόλαση δεν διαπραγματεύεται. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο έγκλημα? Πήγαινε ο Παπαδήμος πρωθυπουργός ή πιο πριν ο Παπανδρέου, ο Βενιζέλος υπουργός των οικονομικών, και συζητούσε με κάποιους κύριους δευτεροκλασσάτους υπαλληλίσκους, τους οποίους δεν τους ήξερε κανείς πριν τους φέρουν εδώ, δεν έχουν εκλεγεί και δεν δίνουν πουθενά λογαριασμό παρά μονάχα στα αφεντικά τους, ως ίσως προς ίσο. Είναι δυνατόν? Αυτό είναι διαπραγμάτευση. Αντί να πάνε εκεί να θέσουν στη Μέρκελ, στο Σόιμπλε, το ζήτημα της πολιτικής διαπραγμάτευσης, ότι εμείς έχουμε όρια, ότι ο λαός μας δεν αντέχει άλλο να συνενεί στο λάθος. Και ότι κανένας λαός στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν συνένεσε στο να οδηγηθεί στην αγχώνη, σε αυτή την υποβοηθούμενη αυτοκτονία την οποία μας δίνουν ως δρόμο διεξόδου. Πήγαιναν και συζητάγανε με τον Ντόμψεν, με τον Χούφτελ, όπως λέγεται, με τον Ράχενμπαχ. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Ρωτάω το εξής. Καταγγέλνουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Μονομερός βέβαια. Έχουν λόγο να μας κρατήσουν στην Ευρώπη? Αυτή ήταν μια καλή ερώτηση πριν η κυρία Μέρκελ την αποδομήσει. Και την αποδόμησε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο στη συνέντευξή της στο BBC. Όπου είπε το εξής απλό, αυτό που έλεγα εγώ 2 χρόνια. Ότι ουδέποτε μας πέρασε καν από το μυαλό η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ, διότι μετά οι αγορές θα ψάχναν να βρουν τον επόμενο και αυτό θα μας στήγιζε πολύ περισσότερο από το να την κρατάμε μέσα. Να το πω διαφορετικά. Μεγαλύτερη πιθανότητα θα είχε αν έβγαινε η Ελλάδα την άλλη μέρα ή μετά από μια εβδομάδα, ένα μήνα, να αποχωρούσε η Γερμανία και να βλέπαμε τη διάλυση της Ευρωζώνης, παρά να συνεχιζόταν αυτή η ιστορία, να υπάρχει Ευρωζώνη με την Ελλάδα απ' έξω. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι θα τους πούμε ότι αυτό που υπογράψαμε δεν ισχύει και αυτοί θα το δεχτούν? Σας λέω ότι θα αναγκαστούν να κάτσουν σε ένα τραπέζι πραγματικής διαπραγμάτευσης και να συζητήσουν τους όρους εκείνους με τους οποίους θα βρεθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας οδηγεί σε κάποιο στοιχειώδη εξορθολογισμό των δημοσιονομικών μεγεθών που έχουν εκτραπεί. Διότι σήμερα, αυτή την ώρα που συζητάμε, αν δείτε την έκθεση του IMF και αν τη διαβάσετε, θα καταλάβετε ότι είμαστε εκτός πλαισίου. Ότι τον Ιούνιο δεν θα συζητάνε για το πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα, αλλά για το τρίτο πακέτο. Διότι και το δεύτερο θα έχει αποτύχει. Τότε θα καταλάβουμε ότι δεν ήταν ο μάγειρας κακός στην Ελλάδα, ήταν η συνταγή λάθος. Και η λάθος συνταγή πρέπει να ανατραπεί και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Πάντως μου λέτε ότι η Ευρώπη θα δεχτεί τον δικό μας εκβιασμό. Η δική μας. Όχι, δεν είναι εκβιασμός. Λέτε ότι θα δεχτεί. Θα δεχτεί ότι μια χώρα της Ευρωζώνης πρέπει να έχει δημοκρατία καταρχάς. Ναι. Είναι βασικό πολιτισμικό στοιχείο σύνθεση της Ευρώπης αυτό. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αποτελείται από χώρες αποικίες,
και ότι θα είναι οι χώρες του Νότου αποικίας της Γερμανίας και των χωρών του Βορρά, τότε μιλάμε για μια άλλη Ευρώπη. Ναι. Η οποία Ευρώπη ίσως να μην υπάρχει και λόγος. Ναι, αυτό γιατί το λέτε για αυτούς όμως. Η δική μας πολιτική υπογράψανε. Δηλαδή, ναι, αλλά το κοινοβούλιο υπέγραψε. Βεβαίως, αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Υπέγραψε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Ναι. Το κοινοβούλιο κάτω από καθεστώς εκβιασμού. Και εγώ θα θυμάστε ότι εκείνες τις μέρες έστειλε μια επιστολή στους 17, στους 16 ηγέτες, στη Μέρκελ και στους άλλους. Και στη Λαγκάρτ και στον Γιούγκερ και στον Μπαρόζο, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και τι τους έλεγα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, υπογράφει ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Μην θεωρείτε ότι αυτοί υπογράφουν εξ ονόματος του ελληνικού λαού, διότι μπορεί σύντομα να αποκατασταθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα και να υπάρξει λαϊκή τιμιγορία και ο λαός να κρίνει ότι αποτελούν μια μειοψηφία. Πάντως, μην τους εμπιστεύεστε. Και τότε έπεσαν να με φάνε λέγοντας μα τι είναι αυτά, κινδυνολογείς. Όχι, δεν κινδυνολογώ, λέω τα πράγματα από το όνομά τους. Ναι, διακρίνω και σε αυτό που λέτε μια υπερβολή όμως, γιατί ούτε εσείς μπορείτε να ερμηνεύσετε το αίσθημα του λαού. Μέχρι να γίνουν εκλογές, το κοινοβούλιο αποφασίζει. Το δεχόμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως έχετε καμιά αμφιβολία. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα ζείτε και επικοινωνείτε με κόσμο. Έχετε καμιά αμφιβολία ότι αυτά που αποφάσισε το κοινοβούλιο 2 χρόνια δεν έβρισκαν τη απήχηση τη πλειοψηφία του λαού? Εγώ νομίζω ότι ήταν σε πρωτοφανή δυσαρμονία το κοινοβούλιο αυτά τα 2 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως το κοινοβούλιο δεν αποφασίζει. Εδώ παίρνουν αποφάσεις δεσμευτικές για την επόμενη 20ετία. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Οφείλει ή το κοινοβούλιο να θέτει στην κρίση του λαού κρίσιμα ζητήματα και ερωτήματα σε δημοψηφίσματα ή να διαλύεται και να επανασυντίθεται, διότι αυτό το κοινοβούλιο συγκροτήθηκε με διλήμματα του τύπου σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα και λεφτά υπάρχουν, το θυμάστε. Ναι, πάντως το Σύνταγμα δεν έχει αστερίσκους, δηλαδή ακόμα και αν έχει εξαπατηθεί ο λαός. Έχει ένα άρθρο όμως που λέει ότι η εφαρμογή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι κάποιες φορές πρέπει να βρίσκουμε και τον τρόπο για να προστατευτούμε από τους προστάτες. Για να σώσουμε την εφαρμογή του Συντάγματος και τους νόμους από αυτούς που το εφαρμόζουν. Διότι όλοι οι μνημονιακοί νόμοι ήταν αντισυνταγματικοί, κατάφορα αντισυνταγματικοί. Ναι. Όσοι έχουν προσφύγει βέβαια σε αυτούς που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τους νόμους αντισυνταγματικούς, δεν το κατάφεραν. Δηλαδή οι νόμοι είναι συνταγματικοί με βάση τις αποφάσεις στην Ελλάδα. Ναι, όταν έχεις το μαχαίρι και το πεπόνι, είναι εύκολο να το κόβεις. Ναι, αλλά κάπως έτσι είναι η δημοκρατία όμως. Υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο, υπάρχει βουλή. Σωστά. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Και είναι σωστό αυτό που λέτε. Και οι νόμοι και τα συντάγματα ακόμα αποκρισταλώνουν και αντικατοπτρίζουν τους συσχετισμούς, τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς. Άλλο σύνταγμα είχε η χώρα επί Όθωνα, ναι. Άλλο σύνταγμα είχαμε την περίοδο της δικτατορίας, άλλο μετά. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν και τώρα, ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θα τεθούν, και θα τεθούν, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι αν θέλουμε να έχουμε ένα σύνταγμα πιο δημοκρατικό, που να διευρύνει τα κοινωνικά δικαιώματα, που να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της κοινωνίας. Και αυτό είναι κρίσιμο γιατί? Γιατί η επόμενη Βουλή θα είναι και δυνάμενα θεωρητική. Πριν αλλάξουμε το Σύνταγμα, να πάμε σε πιο επίκαιρα ερωτήματα. Λέτε φορολογία του πλούτου. Ποιου πλούτου? Ποιον θεωρείτε πλούτο? Μπορείτε να μου τον ορίσετε? Βεβαίως, του συσσωρευμένου πλούτου. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας, να σας απαντήσουμε με παραδείγματα. Ναι. Με συγκεκριμένα παραδείγματα. Εμείς λέμε ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει στη χώρα είναι περιουσιολόγιο. Τι σημαίνει περιουσιολόγιο? Να είναι υποχρεωμένος ο κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα να δηλώνει πόσα έχει και πού τα βρήκε. Πόθεν έσχεσαι. Όχι μόνο για τους πολιτικούς. Ναι. Για τον καθένα και την καθεμιά. Σπίτια, καταθέσεις. Που σημαίνει. Καταθέσεις. Που σημαίνει ομόλογα. Μετοχές. Μετοχές. Σπίτια στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Διότι την περίοδο της κρίσης μείνανε ψηλά οι τιμές των ακινήτων στο Λονδίνο. Διότι πήγαν Έλληνες, γιατί φοβόντουσαν και τα βγάζαν από τις τράπεζες και αγοράζαν ακινήτα στο Λονδίνο. Και αυτά δεν φορολογούνται. Και άμα εσείς έχετε ένα διαμερισματάκι στα Σεπόλια, πληρώνετε χαράτσι. Αλλά αν εγώ έχω μια διαμερισματάρα στο ΣΥΤ, δεν πληρώνω τίποτα. Λοιπόν, να είναι υποχρεωμένο. Και εδώ χρειάζεται και διακρατικές συμφωνίες. Ναι, ναι. Έτσι, για να μπορέσουν να δηλωθούν αυτά. Και αν κάνει κάποιος ψευδείς δηλώσεις, να υπάρχει αυστηρή νομοθεσία. Να απειλείται με δίμευση της περιουσίας του. Ναι. Αλλιώς δεν μπορούμε. Σε πόσα χρόνια το ελληνικό δημόσιο πιστεύει ότι θα μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα? Πολύ γρήγορα μπορώ. Πιστεύω ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ναι. Δεν θέλουν να το κάνουμε, διότι αυτό το σάπιο πολιτικό σύστημα βρίσκεται εκεί. Διότι το ένα χέρι είναι βιτάλο. Είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες και το κεφάλαιο που τους χρηματοδοτούν και τους ομολογούν. Ποιος είναι πλούσιος, πείτε μου? Δηλαδή εννοώ, είναι αυτός που έχει εισόδημα 10.000 το μήνα? Είναι αυτός που έχει μια περιουσία ακίνητη που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο? Ο συσσωρευμένος πλούτος. Αλλά το λέω για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή στη Γερμανία
Το 50 τόσο είπαν ότι πλούσιο είναι αυτό που είχε πάνω από 150.000 μάρκα. 120.000 μάρκα. Και, ναι. και μου θυμίζει ένα νόμο το οποίο ήταν αποφάσισε την τριτική κυβέρνηση στη Γερμανία για να βγουν από την κρίση. Φορολογήσαν και του αναγκάσαν το ίμιση τη ονομαστική αξία περιουσία να το δώσουν σε βάθο 20 χρόνων. Αυτού που παίρνουν πάνω από 120.000 μάρκα. Το χρόνο. Προσέξτε τώρα. Ο Λαντ στη Γαλλία, όχι κανένα εξτρεμιστή, σοσιαλδημοκράτη. Ξέρετε τι έχει βγει και έχει δηλώσει. Σε πάνω από 1.000.000 εισόδημα. Να έχεις 75% φορολογία. Αν αυτό το έλεγα εγώ στην Ελλάδα, θα βγαίνανε στα κάγκελα ο κ. Μπακογιάννη, ο κ. Καρατζαφέρης, ο κ. Βενιζέλος πρώτος από όλους. Θα έλεγε, θα διώξεις επιχειρήσεις στο εξωτερικό, θα μας στεγνώσεις. Να... δεν ξέρω αν έχουμε τόσο μεγάλες κοσμογονικές αλλαγές που ακόμα και ο Λαντ φαίνεται ΣΥΡΙΖΑ. Επανέρχομαι όμως στο θέμα της φορολογίας του πλούτου, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Το ξέρετε αυτό. Και όχι μονάχα δεν πληρώνουν δεκάρα τσακιστή, έχουν 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Θέλουν σώνει και καλά, ακόμα και τη φύλαξη των πλοίων τους, να την πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, ο Έλληνας φορολογούμενος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Άρα μου λέτε εφοπλιστές να χτυπήσουμε. Δεν θέλω να τους χτυπήσουμε. Όχι, ενώ να τους φορολογήσουμε. Να τους πούμε, είστε ευεργέτες, είστε Έλληνες. Θέλετε να σωθεί αυτή η χώρα, ή θέλετε να έχετε τα πλοία σας με την ελληνική σημαία, αλλά η Ελλάδα να είναι μια κατεστραμμένη χώρα. Ναι. Θα φορολογηθείτε. Όπως φορολογούνται. Και οι εφοπλιστές και στη Νορβηγία και σε άλλα κράτη τα οποία είναι ευνομούμενα. Μας απειλείτε, κύριε, ότι θα κατεβάσετε την ελληνική σημαία όταν η χώρα είναι σε πόλεμο και γονατίζει και θα ανεβάσετε τη σημαία της Λιβερίας. Με γεια σας, με χαρά σας. Πάρτε όμως και τις βίλες σας, πάρτε την περιουσία σας, πάρτε τα καγέν σας, πάρτε τα πολιτικά σας δικαιώματα και πάτε να ζήσετε στη Λιβερία. Αυτό πώς θα το κάνετε, δηλαδή. Πάρα πολύ απλά. Ότι όποιος δεν φορολογείται ή όποιος δεν τηρεί τους νόμους του κράτους για τη φορολογία δεν θα έχει πολιτικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Μα θα τηρούν τη φορολογία. Απλώς θα πάρουν τα πλοία τους και θα πάνε στη Λιβερία. Ποια... θα αλλάξουν σημαίες. Μα με συγχωρείτε. Θα αλλάξουν σημαίες. Θα πάνε δηλαδή, Μάλτα. Και θα αφήσουν ένα πλοίο να έχουν. Να έχουν... εντάξει. Και θα πλέον. Ωραία, ας το κάνουν. Ας το κάνουν. Και θα έχουν όμως φορολόγηση ισχυρή για την υπόλοιπη περιουσία τους στην Ελλάδα. Θα τελειώσει αυτό το παραμύθι με τις offshore. Δημόσιος έλεγχος τραπεζών. Αυτό επίσης είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. 200 δις. Έχουν πάρει σε ρευστό και εγγύησεις οι τράπεζες από την έναρξη της κρίσης ως σήμερα. Με αυτά τα 50 που παίρνουν τώρα για την ανακεφαλαιοποίηση. Και τα παίρνουν αυτά τα 50 τώρα και στην καλύτερη περίπτωση θα επιστρέψουν μόνο 16. Τα υπόλοιπα 34 δις είναι νέο χρέος που σωρεύεται στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων. Και καλά γίνεται αυτό. Διότι οι τράπεζες πρέπει να σταθεροποιηθούν και να μην καταρρεύσουν, διότι αν καταρρεύσουν θα χαθεί. Θα χαθούν και οι καταθέσεις του καθενός και του καθενός. Πείτε μου κάτι, γιατί πρέπει οι διοικήσεις που τις χρεοκόπησαν να συνεχίζουν να διοικούν. Αυτό είναι αδιανόητο. Εσείς αν ανοίξετε μια επιχείρηση και τη χρεοκοπήσετε, το λιγότερο που μπορεί αν δεν πάτε στη φυλακή είναι να μην συνεχίσετε να διοικείτε, έτσι δεν είναι. Ναι. Το λιγότερο λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι από εδώ και στο εξής, τα κέρδη των τραπεζών να μην βγαίνουν στους μετόχους, αλλά να έχουν κοινωνική ανταποδοτικότητα. Ναι, πώς θα γίνει με αυτό όμως. Δηλαδή, με το να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες, πιστεύετε ότι θα συμβεί αυτό, ή θα έχουμε απλώς το κομματάρχη τραπεζίτη, όπως είχαμε τη δεκαετία του 70. Βεβαίως και γι' αυτό τα συνθήματα μπορεί ορισμένες φορές να μην μπορούν να χωρέσουν μια πρόταση η οποία έχει μια λογική. Εμείς δεν μιλάμε για τον κομματάρχη ή τραπεζίτη, εμείς μιλάμε για κοινωνικοποίηση, για κοινωνικό έλεγχο. Μπορούμε, πιστεύω, να βρούμε τέτοια μοντέλα. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το παράλογο που συμβαίνει σήμερα. Και να σας πω και κάτι με την ευκαιρία. Εμείς δεν είμαστε μια δύναμη που έτσι είμαστε κρατιστές. Δεν είμαστε με το κράτος. Είμαστε με την κοινωνία. Όταν οι ανάγκες της κοινωνίας δεν συμβαδίζουν με την παρέμβαση του κράτους, εμείς δεν είμαστε καθόλου με το κράτος. Για πείτε μου μια τέτοια περίπτωση όμως. Το δημόσιο που φτιάξαν τα δύο κόμματα εξουσίας, δεν φτιάξαμε εμείς. Συγγνώμη. Το δημόσιο έτσι όπως το φτιάξανε. Συγγνώμη. Εσείς δεν είχατε προτείνει προεκλογικά την πρόσληψη 150.000 νέων δημοσίων υπαλλήλων. Πού όμως. Έχετε δει πού ζητήσαμε προσλήψεις. Στα νοσοκομεία που σήμερα καταραίουν. Πηγαίνετε μια βόλτα στον Ευαγγελισμό ή στον Ερυθρό. Μία νοσηλεύτρια για 40 ασθενείς. Υπάρχει δημόσιο που πρέπει να μειώσουμε. Στη βοήθεια στο σπίτι, στα νηπιαγωγεία. Υπάρχει δημόσιο που πρέπει να μειώσουμε. Βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως. Μπορείτε να μου αναφέρετε. Να σας πω, στους υπουργούς και στους βουλευτές που έχουμε αργόμισθους. Βεβαίως, γιατί ένας υπουργός να έχει 15 συμβούλους. Γιατί, πείτε μου, για ποιο λόγο. Αυτό αφορά 100 άτομα, 200. Δηλαδή, για να είστε πιστικός ότι δεν είστε κρατιστής και ότι δεν είσαστε υπέρ της διώκωσης του δημοσίου, πέστε μου αντιστοίχως ότι υπάρχουν κλάδοι του δημοσίου
που πρέπει να κλείσουν, που πρέπει να περιοριστούν. Υπάρχουν και κλάδοι. Απολύσεις, δεν θα πάρετε αυτή την κουβέντα από μένα, κύριε Θοδωράκη. Όχι γιατί δεν αντιλαμβάνομαι ότι πολλοί από αυτούς εκεί μπορεί να μπήκανε με ρουσφέτια, με την κομματικοκρατία, αλλά θεωρώ ότι... Και κυρίως να μην υπηρετούν τίποτα σήμερα. Αλλά θεωρώ ότι πριν φτάσεις στο σημείο να στείλεις έναν άνθρωπο στην ανεργία, πρέπει να δεις με ποιον τρόπο θα μπορέσεις να εξορθολογικοποιήσεις τη λειτουργία του δημόσιου τομέα σήμερα, να κάνεις τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός και με μετατάξεις ενδεχομένως αν χρειάζεται. Αλλά θα σας πω ότι βεβαίως μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται κάποιοι τομείς να συρρυκνωθούν ή κάποιοι ενδεχομένως και να μην είναι απαραίτητοι. Αυτό που γίνεται τώρα όμως δεν είναι αυτό. Όχι, σίγουρα δεν είναι αυτό. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ένα μαχαίρι οριζόντια που τα διαλύει όλα. Επιμένω σε αυτό. Γιατί μερικές φορές σας ακούω και λέω, μα τους άρεσε το κράτος του παρελθόντος. Δηλαδή, το θέμα είναι να επιστρέψουμε στο κράτος του 2009. Αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποιες παθογένειες στην ελληνική κοινωνία που πρέπει να αλλάξουν. Αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν ανάγκες για μεταρρυθμίσεις, για επανίδρυση, να το πω έτσι, του κράτους. Είδατε, ορισμένες ωραίες λέξεις έχουν δυσφημιστεί τόσο από αυτούς που τις εξτόμησαν. Έτσι. Εξυγχρονισμός, επανίδρυση. Ακόμα και μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση. Λοιπόν, εμείς δεν θα απολογηθούμε ή δεν θα υπερασπιστούμε σε καμία περίπτωση αυτό το κράτος που φτιάξανε κατ' εικόνα και ομοίωση. Ναι. Τα δύο κόμματα εξουσίας. Αυτοί που θέλανε να έχουν όμοιρους τους νέους ανθρώπους, κάνοντάς τους συμβασιούχους για να τους ψηφίσουν. Πελατειακό κράτος. Το πελατειακό κράτος, πελατειακές σχέσεις. Διαφθορά. Ψηλοδιαφθορά για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Και γι' αυτό μιλάμε και για νέες μορφές οικονομικής οργάνωσης. Πέρα από το δημόσιο και το ιδιωτικό. Υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Ναι, αλλά επιτρέψτε. Αλληλέγγυα οικονομία. Τεράστιο θέμα. Πάλι πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Εγώ σας ρωτώ για μεταρρυθμίσεις. Η πρότασή σας θα κριθεί και σε σχέση με την τολμηρότητά της για τα προβλήματά μας. Ναι, δηλαδή, μεταρρυθμίσεις θα έχουμε. Ή είμαστε με όλους που ζητούν κάτι από τις δόξεις του παρελθόντος. Πρώτοι εμείς λέμε ότι δεν θέλουμε να γυρίσουμε στο 2008. Ναι. Δεν είναι αυτό σωστό. Πώς δεν θα γυρίσουμε όμως. Δεν έχετε υποστηρίξει σχεδόν κάθε απεργία που έχει συμβεί. Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις αυτού του συγκεκριμένου κράτους που έχουμε ζήσει. Δηλαδή πρέπει να τα αλλάξουμε. Βεβαίως και πρέπει να τα αλλάξουμε. Αλλά για να μπορέσουμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, θα πρέπει το πρώτο πράγμα που να κάνουμε τώρα είναι να σταματήσει η πτώση της οικονομίας. Ναι. Αν δεν σταματήσει η πτώση της οικονομίας, τίποτα δεν θα μπορέσει να σταθεί. Γιατί δεν υποστηρίξατε το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων? Είναι κάτι που πρέπει να συμβεί? Γιατί αυτό δεν είναι άνοιγμα, είναι κλείσιμο σε λίγα χέρια. Μιλάνε με λέξεις όμορφες και εύγυχες, αλλά να δούμε σε μία-μία κοινωνική κατηγορία τι έχουν κάνει και τι έχουν εφαρμόσει, είναι η συσσόρευση του πλούτου σε λίγους. Και αυτό είναι το μνημόνιο. Μπορεί να περιοριστούν τα ελλείμματα στην υγεία. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Οι γιατροί που αντέδρασαν σε ορισμένα νοσοκομεία στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Στον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης. Ήταν με ποιο μέρος. Δηλαδή, ή θα είσαι με τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, ή δεν θα είσαι. Κοιτάξτε, ο έλεγχος και της φαρμακευτικής δαπάνης και των προμηθειών έπρεπε να έχει γίνει και πρέπει να γίνει. Όμως, τα δημόσια νοσοκομεία δεν μπορεί να έχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Βεβαίως, αλλά μπορούμε. Διότι η δημόσια υγεία είναι αγαθό, πρέπει να την προσφέρουμε σε όλους. Δεν μπορεί όποιος έχει λεφτά να μπορεί να σώνεται και όποιος δεν έχει να καταδικάζεται να πεθαίνει. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε ορθοπαιδικό υλικό στα νοσοκομεία όσο έχει μια χώρα 70 εκατομμυρίων. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σε αυτό. Δηλαδή, ούτε μπορούμε να έχουμε στις αποθήκες του ΙΚΑ, δεν ξέρω εγώ τι βρήκανε, τόνους ας πούμε υλικού αναξιοποίητου. Συγγνώμη, στη Ζάκυνθο είχαμε 700 τυφλούς. Έτσι. Εντάξει. Αυτά, τη μεγαλύτερη αναλογία τυφλών. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα υπερασπιστούμε εμείς αυτό το κράτος που το έφτιαξαν κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Ναι, δεν βλέπω συγκρούσεις. Αλλά όμως η σύγκρουση δεν είναι να πάρουμε το μέρος του Φωνιά. Όχι, ζητώ την μεταρρυθμιστική πρόταση του Τσίπρα. Την μεταρρυθμιστική πρόταση της αριστεράς. Δηλαδή, ανεξαρτήτως τα λάθη των πολιτικών σας αντιπάλων που σας ανεβάζουν, αυτό που θα σας κρατήσει στην κορυφή, λένε, είναι αν έχετε πραγματικά μια μεταρρυθμιστική πρόταση για τη χώρα. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εγώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι δεν έχω το μαγικό ραβδί για να αλλάξουμε μέσα σε μια νύχτα τα πάντα, όλα τα κακό σκήμενα. Όχι. Διότι πολλά από αυτά που μας λέτε, πολλά από αυτά τα οποία μας λέτε, έχουν να κάνουν και με νοοτροπίες χρόνου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.
Εάν στη χώρα μας είχαμε ανεπτυγμένο, να σας πάω σε ένα άλλο τομέα, στην αγροτική παραγωγή, είχαμε ανεπτυγμένο συνεταιριστικό κίνημα, το οποίο ήταν υγιές, ναι. Σήμερα ο αγρότης δεν θα την οπαθούσε από τα καρτέλ, αλλά το ίδιο το συνεταιριστικό κίνημα διαβρώθηκε μέσα από αυτή την κομματοκρατία, τη διαφθορά, την εσωτερική διαφθορά, τη διαπλοκή. Και σήμερα δεν έχει ο αγρότης τον ήλιο μοίρα, διότι δεν μπορεί να προστατευτεί από πουθενά. Και τις επιδοτήσεις τις κάναμε λιμουζίνες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δούλευες, δεν δούλευες, έπαιρνε τα ίδια λεφτά. Βάλαμε τους αγρότες σε μια νοοτροπία να μην παράγουν, αλλά να παίρνουν την επιδότηση. Ήταν τραγικό αυτό. Να είσαι στο καφενείο να ψηφίσεις Πασόκ λοιπόν, και να παίρνεις την επιδότηση. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Με συντεχνίες θα συγκρουστείτε ή όλα τα συνδικάτα παντού έχουν δίκιο. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Αυτό το λένε οι άλλοι. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Πολλές φορές όμως δεν είναι μόνο του εργάτη. Είναι και άλλων επαγγελματιών. Τι εννοείτε όταν λέτε συντεχνίες? Αν εννοείτε για παράδειγμα... Εννοώ ότι η εκτίμηση του κόσμου είναι ότι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα έφτιαξε και διεφθαρμένους συνδικαλιστές. Α, σε αυτό είχε δίκιο. Όπως έφτιαξε και διεφθαρμένους δημοσιογράφους. Και μάλλον ναι. Το γκρέμισμα πρέπει να είναι λίγο πιο συνολικό. Σύμφωνοι. Βέβαια, εμείς τα βάζουμε ως επιτοπλίστων με τη συντεχνία των τραπεζιτών. Ναι. Με τη συντεχνία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων που είναι ως επιτοπλίστων άεργοι. Πείτε μου εσείς, πόσους εργαζόμενους έχει στη δούλεψή του ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Ναι. Δεν έχει κανέναν. Και είναι ένα κρατικοδίαιτο κεφάλαιο αυτό που έχουμε στη χώρα μας. Υπάρχουν όμως και τέτοιου είδους συντεχνίες που εκεί δεν πρέπει να χαριστούμε. Δεν είναι το σημαντικότερο, αλλά επειδή το έχει ρωτήσει κιόλας ο Κώστας, ένας από τους πολλούς που μπήκε στην πλατφόρμα και επέβαλε ερωτήματα για εσάς, για την υπόθεση της Γενώπη ΔΕΗ πήρατε θέση. Δηλαδή, αυτά που βρεθήκανε με τον έλεγχο. Ναι, ποια είναι η συνοπτικά η θέση σας? Όχι μόνο πήραμε θέση, αλλά πολύ έγκαιρα ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι, και ενώ συνασπισμός δεν φημίζεται γι' αυτό, διαγράψαμε μέλος μας που συμμετείχε σε αυτή τη συνδικαλιστική ομάδα που είχε κατηγορηθεί. Πριν βγουν στην δημοσιότητα διάφορα τέτοια γεγονότα. Τα ταξίδια και, τα ταξίδια και όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτές οι περιπτώσεις πήγανε πάρα πολύ πίσω. Το συνδικαλιστικό κίνημα σε μια περίοδο όπου είχε ανάγκη ο εργαζόμενος που μιλάει να νιώσει μια στήριξη. Δεν μπορώ εγώ να δεχθώ ότι είναι επειδή φταίνε κάποιοι όπως παντού. Υπάρχουν κάποιοι διεφθαρμένοι, φταίει όλος ο κλάδος. Έτσι. Ναι. Αν υπάρχουν κάποιοι αλήτες ή ρουφιάνοι, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι αλήτες και ρουφιάνοι, δεν συμφωνώ με το σύνθημα. Γενικά, γενικεύσεις πάντα είναι προβληματικές. Η αριστερά στη Γαλλία δεν έχει δίλημα τελικά. Δηλαδή μετά την πρώτη αναμέτρηση. Αποφάσισε να ψηφίσει τον Φρανσουά. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αν ήσασταν Γάλλος αριστερός δηλαδή. Εκεί υπάρχει και μια άλλη κουλτούρα και μια άλλη παράδοση. Ναι, αν ήσασταν Γάλλος αριστερός θα ψηφίζατε τον υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Χωρίς αυταπάντες όμως. Ναι. Εδώ είναι κάτι που δεν μπορεί να το δεχτείτε ποτέ αυτό να το συζητήσετε. Αν με συγχωρείτε. Ναι. Δεν μπορείτε να συγκρίνετε αυτά. Γιατί? Μα γιατί έχει ένα άλλο πολιτικό σύστημα εκεί. Εκεί έχει τη διαδικασία των δύο επαναληπτικών εκλογών. Εκεί έχει μια τελείως διαφορετική κουλτούρα. Καλά, μην βάζετε σε πειρασμό. Δηλαδή, αν τώρα είχαμε δεύτερο γύρο εκλογών και περνούσε δηλαδή ο Σαμαράς με το Βενιζέλο, θα λέγατε Βενιζέλος? Όχι, δεν θα λέγατε Βενιζέλος. Τι θα λέγατε? Γιατί δεν θα λέγατε Βενιζέλος? Γιατί η Ολλάδα δεν έχει καμία σχέση με το Βενιζέλο. Τι θα λέγατε, άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος? Δεν έχει καμία σχέση με το Βενιζέλο, Ολλάδα. Μα με συγχωρείτε, πείτε μου, σε τι από αυτά που έχει πει ο Ολλάντ σε όλη την προεκλογική εκστρατεία. Έχει ψελίσει κάτι από αυτά ο Βενιζέλος. Πάντως, μίλησε για φορολογία του πλούτου. Θα μου πείτε προεκλογικά, προεκλογικά όλοι οι σοσιαλιστές ωραίοι. Θα μου πείτε ο Λάμ θα τα κάνει πράξη. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Γι' αυτό σας υποχωρήσω αυτά πάντες. Ο Μελανσόν, ο φίλος μου, ο Ζαν Λίκ Μελανσόν, σε μια συνέντευξη τύπου που δώσαμε μαζί πριν από τις εκλογές και πάει στη Γαλλία. Και είπα εγώ ότι πρέπει να στηρίξει ο γαλλικός λαός τον Ζαν Λίκ, διότι ο Λάν τα λέει καλά, αλλά και ο Παπανδρέου καλά μας τα λέει πριν τις εκλογές. Και μετά άλλα έκανε. Και πήρε τον λόγο ο Μελανσόν και λέει, και εδώ λέει, δεν θα έχουμε τον Ολάν, θα έχουμε τον Ολανδρεού. Έχω 10 ερωτήματα για σας. Είναι τα πιο δημοφιλή ερωτήματα που κάνανε οι άνθρωποι που μπήκαν στην πλατφόρμα και που θέλω να δώσετε σύντομες απαντήσεις. Μονολεκτικές. Μία πρόταση. Ναι. Αυτό είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, η Ρίτσα από τα Πετράλωνα ρωτάει, αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι και τόσο Έλληνες, έχετε πει. Σε ποιους συγκεκριμένα αναφερόσασταν? Αναφέρθηκα σε αυτό όταν βγήκαν όλοι στην Ευρώπη στους δρόμους και λέγανε είμαστε όλοι Έλληνες. Καλά, δεν βγήκαν και όλοι.
Βγήκανε χιλιάδες και μη με διακόπτετε, γιατί δεν θα απαντώ με μια πρόταση αν με διακόπτετε. Και μόνο που το σύνθημα αυτό και η κίνηση αυτή δεν είχε αναφορά στην εθνική ταυτότητα, ναι, αλλά στην ταξική. Αυτό που είπα είναι ότι ενώ όλοι στην Ευρώπη κατανοούν το ταξικό συμφέρον, εδώ αυτοί που μας κυβερνάγαν, παρότι οι Έλληνες, δεν τον κατανόησαν. Δεν ήταν άνοιγμα προς το καμένο δηλαδή, δεν ήταν DNA κτλ. Όχι, δεν έχω τέτοιες απόψεις. Να ανοίξουμε τα σύνορα να φύγουν οι μετανάστες. Πόσοι μετανάστες μπορεί να αντέξει μια κοινωνία, ρωτά ο Κώστας από τον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που μπορεί να μας πει ότι. Δεν υπάρχει ένα μέτρο. Όχι, δεν υπάρχει. Έχει δηλαδή μπορείς... την ποιότητα της ζωής, προσέξτε. Ναι. Πόσοι μπορεί να εντάξει μια κοινωνία, δηλαδή ένα χωριό 100 ανθρώπων μπορεί να εντάξει. Εάν ενταχθούν κοινωνικά και, άλλους 100. Και υπάρχει ανάπτυξη και υπάρχει βιωτικό επίπεδο και υπάρχει εισόδημα. Και... Γιατί εδώ η Αμερική πώς μετανάστες άντεξε. Πώς μετανάστες άντεξε. Ναι, σε ένα βάθος χρόνου. Σε ένα βάθος χρόνου. Πώς... Γι' αυτό σας λέω ότι δεν υπάρχει ένα μέτρο ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Και σε αυτή τη... βέβαια κοινωνίες έχουν βάλει ποσόστοση. Η ποιότητα την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας είναι προφανές ότι δηλαδή σε μια Ελλάδα της ανεργίας, της εγκατάλειψης, της φτώχειας. Η πρόσθεση και νέα φτώχεια και άλλη εξαθλίωση δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα, αναμφίβολα. Άρα η ρεαλιστική λύση είναι όταν κάποιο έρχεται εδώ με σκοπό να μην μείνει εδώ, γιατί η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι μια χώρα που έχει φτώχεια και ανεργία, και θέλει να πάει στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, να κάνει άλλο είδου συμφωνία με τη Γερμανία, την Αγγλία και τη Δανία, να του δίνει ταξιδιωτικά έγγραφα να φεύγουν. Αυτό ενδεχομένω θα μπορούσε όχι να λύσει το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον. Θα μπορούσε να αποσυμφορήσει κάπως αυτή την δραματική κατάσταση στην Ελλάδα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τους βουλευτές που ψήφισαν το μνημόνιο? Και αν υπάρχουν, θα τις αποδώσετε αν βρεθείτε στην εξουσία? Λέει ο Θοδωρής από το κέντρο. Θεωρώ ότι υπάρχουν σαφέστατες πολιτικές ευθύνες, τις οποίες πρέπει να τις αποδώσει ο λαός πρώτα και κύρια. Και από εκεί και πέρα, η ανακάλυψη, η διερεύνηση μάλλον των ποινικών ευθυνών είναι μια δουλειά της δικαιοσύνης που πρέπει να γίνει. Δεν απαντάτε όμως, ο Παπανδρέου έχει ποινικές ευθύνες. Αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Και δεν είναι και η δική μου δουλειά να το πω αυτό. Θεωρώ ότι ο Παπανδρέου έχει τεράστιες ιστορικές πολιτικές ευθύνες για όσα έχει διαπράξει. Τις ευθύνες αυτές τις έχει αποδώσει ο λαός και θα τις αποδώσει το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι η διερεύνηση ποινικών ευθυνών δεν μπορεί να είναι δουλειά των πολιτικών. Εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται. Που η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποφασίζει να παραπέμψει στον προηγούμενο. Αν θεωρούμε ότι και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, πρέπει οι φάκελοι να πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και να την αφήσουμε. Αν θεωρούμε ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη, πρέπει να την καταργήσουμε και να την ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Το 2009 είχαμε πρωτογενές έλλειμμα χωρίς τοκοχρεωλήσια 24 δις. Από πού συγκεκριμένα θα εξοικονομούσαμε αυτό το ελιγκιώδες ποσό χωρίς να καταφύγουμε στον δανεισμό? Μα εγώ δεν θεώρησα ότι δεν θα έπρεπε, ποτέ δεν είπαμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να δανειζόμαστε. Αυτό που είπαμε είναι ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε εναλλακτικές πηγές δανεισμού εάν ο δανεισμός από τις αγορές γινόταν ήταν ασύμφορος. Ενδεχομένως να πρέπει να κάνουμε συμμαχίες με τις χώρες του Νότου, να αλλάξουμε γεωπολιτικό προσανατολισμό, να αποκαταστήσουμε σχέσεις με τη Ρωσία που το τελευταίο καιρό η κυβέρνηση Παπανδρέου τις έχει παγώσει. Όταν ο Χριστόφιας πήγε και πήρε 2,5 δις, εμείς ούτε που σκεφτήκαμε να αναζητήσουμε εναλλακτικές πηγές δανεισμού. Θέλαμε 20 όμως εμείς. Ναι, 24. Όχι, προσέξτε όμως. Ζήτησε 5, του δώσαν 25 και πήρε τα 7 από Παπακοσταντίνου το Γενάρη του 10. Που αν είχε πάρει τα 20 από τα 25 που του δίνανε, θα είχαμε μείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός IMF. Εκτός Τρόικα. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα είχε μια κρίση χρέους σημαντική. Μια δημοσιονομική κρίση. Ήταν όμως διαχειρίσιμη. Με τις επιλογές τους και με το χειρισμό τους, Παπακοσταντίνου και Παπανδρέου μετέτρεψαν μια διαχειρίσιμη, σημαντική αλλά διαχειρίσιμη κρίση χρέους σε εθνική τραγωδία. Διότι όταν βγαίνει ο Στροσκάν και σε δημόσια συνέντευξή του λέει ότι ο Παπανδρέου πριν τις εκλογές είχε συνεννοηθεί μαζί του την προσφυγή στο Δελανιτάφ και μας πούλαγε φύκια και μεταξωτές κορδέλες και μας έλεγε φταίνει διεφθαρμένοι Έλληνες και ο άλλος πήγαινε να δανειστεί λέγοντας είμαστε Τιτανικός και καταραίουμε. Αυτές οι επιλογές, εγώ δεν θέλω να κρίνω προθέσεις. Μπορεί να είναι ελαφρυντικό η βλακεία. Μπορεί. Δεν είμαι δικαστής.
Αλλά αυτές οι επιλογές ήταν καταστροφικές. Ναι, αλλά γιατί άλλο να το κάνει? Δηλαδή, ένας πολιτικός δεν θέλει να δοξάζεται στη χώρα του, δεν θέλει να παίρνει ψήφους, δεν θέλει να είναι γιατί με τον κόσμο. Δεν κατάλαβε, γιατί πίστεψε ότι έτσι θα υπάρξει διέξοδος. Γιατί σας λέω, δεν θα κρίνω τις προθέσεις. Και εγώ είμαι ο τελευταίος που είπα ποτέ. Και δεν είπα ποτέ, όχι ο τελευταίος, δεν είπα ποτέ και δεν θα πω ποτέ ούτε για γουδί ούτε για άλλα. Λέω όμως πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Ναι. Διότι το ελαφρυντικό της ανοησίας δεν υπάρχει στους πολιτικούς αρχηγούς και στους πρωθυπουργούς. Ο Σταμάτης, ένα λιγότερο φιλικό ερώτημα. Έχετε καθόλου εργασιακή εμπειρία ή είστε αυτό που λέμε επαγγελματίας της πολιτικής? Έχω, όχι μεγάλη εργασιακή εμπειρία, έχω μια δεκαετία εργασιακή εμπειρία από τότε που τελείωσα. Δεκαετία, ε. Ε, βέβαια. Δεν είμαι 20 χρονών. Κοντά, έχω κλείσει τα 38. Ναι. Και είμαι 4 χρόνια πρόεδρος του κόμματος. Και, άρα... και πριν δεν είστε επαγγελματικός στέλεχος? Όχι, ήμουν πάντοτε εργαζόμενος. Δεν υπήρξε επαγγελματικός στέλεχος? Από τότε που τελείωσα το στρατό, από τότε που τελείωσα μάλλον το Πολυτεχνείο, διότι τελείωσα το Πολυτεχνείο το 2000, ναι. Δούλευα ενώ ταυτόχρονα έκανα μεταπτυχιακό στην Πολεοδομία και Χωροταξία στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ήμουν μηχανικός με μπλοκάκι για μία οχταετία, από το 2000 μέχρι το 2008, που έγινα πρόεδρος του συνασπισμού και δεν μπορούσε πρακτικά να συμβιβαστεί. Μέχρι που σας ανακάλυψε ο Αλαβάνος. Ο Αλαβάνος με ήξερε πολλά χρόνια πριν. Ναι. Πολλά χρόνια πριν. Η βία είναι και η μαμή της ιστορίας, ρωτάει ο κλέαρχος από τον ζωγράφο. Δηλαδή πιστεύετε ότι η βία μπορεί να είναι μέρος μιας πολιτικής διαμαρτυρίας? Η βία εξαρτάται. Τι εννοείται βία? Γιατί πρέπει να ορίσουμε σε μια πολιτισμένη κοινωνία τα όρια. Αλλά εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η βία δεν είναι μονάχα για αποδοκιμασία. Δηλαδή, με συγχωρείτε, όταν... Ποια είναι τα προβλήματα, τα γεωτώματα αυτά? Όχι, ναι. Όταν αγιοχάρει κάποιος σε ένα γήπεδο. Έχει συμβεί αυτό. Ναι. Μεγάλη βία είναι αυτή. Είναι πολύ μεγαλύτερη βία όταν κάποιος απολύει κάποιον. Ναι. Όταν οι κουκλοφόροι με τις γραβάτες, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, κλείνουν μέσα σε μια νύχτα ένα οργανισμό και μένουν 2.000 άνθρωποι στον δρόμο. Τα γιορτώματα. Ο Κώστας από το Κερατσίνη ρωτάει. Εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά είναι μια μορφή ακτιβισμού στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Ε. Και έχουν υποστεί, έχουν γίνει θύματα αυτής της πρακτικής και αριστερή πολιτική και δεξιή πολιτική. Οι τούρτες, τα γιορτώματα. Εγώ δεν συμφωνώ. Και να σου πω γιατί δεν συμφωνώ. Διότι κινδυνεύεις να μετατρέψεις τον θήτη σε θύμα. Τον κάνεις πιο συμπαθή. Διότι εκείνη την ώρα... Ενώ, τον συμπαθείς από τον Νταλάρα. Βγάζεις μια εικόνα. Ο Νταλάρας το αντιμετώπισε, ομολογώ, με αξιοπρέπεια αυτό που έπαθε. Ανεξάρτητα από το αν μπορεί κανείς να τον συμπαθεί ή να τον αντιπαθεί. Νομίζω ότι η εικόνα, από την εικόνα αυτή δεν έχασε ο ίδιος. Έχασαν αυτοί που θα μπορούσαν με άλλον τρόπο. Πιο έξυπνο τρόπο να εκφράσουν την αποδοκιμασία του σε αυτό που πήγαινε να κάνει. Αν ήταν αντίθετη με αυτό. Αλλά γενικά τη δέχεσαι την αποδοκιμασία έτσι, σε δημόσιους χώρους? Δηλαδή να περνά ένας πολιτικός από έναν δρόμο και να του φωνάζουν. Ε. Να σας πω κάτι, κύριε Θεοδωράκη. Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν καταλαβαίνω το όριο σε αυτό. Σε αυτόν τον κόσμο όμως. Σε αυτόν τον κόσμο που έχει υποστεί μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, κοροϊδία. Ήταν για χρόνια όμοιροι στα βουλευτικά του γραφεία και οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που τα κάνουν αυτά. Δεν ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όταν όμως ο άλλος τον έχεις κοροϊδέψει, τον έχεις εκμεταλλευτεί, τον έχεις κάνει σκουπίδι, πρέπει να βρει και αυτός έναν τρόπο να εκφράσει το θυμό του. Ποιος θα θέλει αυτό? Και ιδίως όταν είμαι σε ένα καθεστώς απόλυτης ατιμωρησίας, μάλλον. Ναι. Ξέρει ο καθένας από αυτούς για τους οποίους αναφέρομαι ότι ποτέ δεν θα κάτσει στους κανένας πολιτικός. Λοιπόν, δεν μπορείς να απαιτείς να είμαστε σε μια κοινωνία η οποία θα είναι υγειονομική, πώς να το προστατευμένη υγειονομική ζώνη. Δεν γίνεται. Ποιο είναι το όριο όμως? Επαναλαμβάνω, το όριο είναι η βία. Και εδώ είναι η μεγάλη υποκρισία του πολιτικού συστήματος. Σκεφτείτε και εσείς γι' αυτό, όχι προσωπικά, δημοσιογράφοι. Επί δύο χρόνια μας είχατε τρελάνει. Γράφανε στις μεγάλες εφημερίδες η οργανική διανόμη του συστήματος, η βία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό σύστημα που κινδυνεύει από την αριστερά της βίας. Που τα κάνει πλακάκια με τις συντεχνίες και κλείνει τους δρόμους της Αθήνας. Και ούτε μία φορά δεν γράφτηκε κάτι για την Χρυσή Αυγή. Και τώρα, να λοιπόν. Θα τους έχουμε στην πόρτα μας μέσα. Θα τους έχουμε μέσα στο κοινοβούλιο, τους νοσταλγούς της βάστηκας. Όλο αυτό το διάστημα που το αυγό του φιδιού εποάζονταν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το πρόβλημα. Και μάλιστα είπαν και κάποιοι συνάδελφοί σας που ξετσίποτα λένε ο Τσίπρας και ο Μιχαλολιάκος, λες και το ίδιο πράγμα. Το Χαράτσι το πληρώσατε, η Σοφία από τα Πετράλωνα?
Όχι, δεν το πλήρωσα. Βέβαια, εντάξει, εγώ είμαι και νικάρης. Αλλά σε ένα μικρό ακίνητο που έχω γονική παροχή, δεν το πλήρωσα. Και δεν το πλήρωσα όχι γιατί το είχα δηλώσει. Διότι θεωρούσα υποκριτικό να βγαίνω και να λέω θα σταθούμε δίπλα σε εσάς που δεν έχετε, αλλά εσάς να πάνε φυλακή. Εγώ θα την γλιτώσω γιατί έχω και θα πληρώσω. Για συμβολικούς λόγους δεν το πλήρωσα. Διόδια πληρώνεται, Ιάκωβος από τον Καπαδρίτη. Διόδια πληρώνω, ναι. Mm. Και πώς θα μπορούσα άλλωστε μετά από αυτό το οποίο έγινε μετά το κίνημα αυτό που πήρε διαστάσεις και υπήρξε η ποινικοποίηση, η αυστηρή ποινικοποίηση της... Τα διόδια είναι ένα μεγάλο θέμα πάντως, που πρέπει να το συζητήσουμε με άλλους όρους. Το κίνημα έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, τώρα χρειάζεται και... Το κίνημα δεν πληρώνει, εννοείται. Ναι, ναι, ήταν πολύ σημαντικό αυτό το κίνημα. Ναι. Ανέδειξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει τους εργολάβους που έχουν πάρει κοψοχρονιάς κάποια έργα, τα οποία στοικήσαν 3 και 4 φορές ακριβότερα από ότι ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη, δεν τα έχουν τελειώσει και σε αναγκάζουν να πληρώνεις διόδια για έργα τα οποία δεν έχουν γίνει. Και δεν έχουν φτιάξει και παράπλευρες οδούς. Να μπορείς να προχωρήσεις, αν δεν θες να πληρώσεις από άλλο δρόμο. Αληθεύει ότι θα γίνεται ξανά πατέρας. Άμα γίνεται μια φορά, το δεύτερο είναι. Ναι, τα δύσκολα και για την οικονομία αλλά και για μένα είναι μετά τις εκλογές. Πόσο μετά δηλαδή, τώρα το καλοκαίρι? Τέλος Ιουνίου. Κορίτσι, αγόρι? Αγόρι πάλι. Δεν μου είπες τον τρόπο, ρε παιδί μου. Εγώ σου είχα ζητήσει να μου πεις πώς γίνεται κορίτσι, αλλά δεν. Θα κάνετε μια μικρή ομάδα μπάσκετ Παναθηναϊκών, έτσι. Το ελπίζω. Αν μη τι άλλο, αν δεν καταφέρω να τους κάνω να πιστεύουν αυτό που πιστεύω στην πολιτική, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι χωράει κάτι άλλο. Εκεί υπάρχει βέβαια. Αλλιώς θα είσαι πλήρως αποτυχημένος ως πατέρας.